Ήρθατε και ζητείτε στον τάφο τον Ιησού, τον Χριστό, αυτός που κατήγεται από τη Ναζαρέτ και που σταυρώθηκε, ούτε στην όρη, δεν είναι εδώ, αλλά ηγέρθη, σηκώθηκε, αναστήθηκε. Πάνω σε αυτή την Ανάσταση του Χριστού μας, αγαπητοί μου, στηρίζεται όλη μας η πίστη. Εάν αφαιρέσουμε από τη ζωή μας την ελπίδα της Αναστάσεως, την ελπίδα της μετά και πέραν του τάφου ζωής, τότε δεν ξέρω πόσο διαφέρουμε από κάθε τι άλλο ζωντανό οργανισμό που βρίσκεται πάνω στον πλανήτη μας, που ζει, αναπνέει, τρέφεται, αναπαραγάγεται, αλλά μετά δεν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Είμαστε δημιουργήματα και πλάσματα του Θεού με δυνατότητα να θεωθούμε, να γίνουμε κατά χάρη θεοί. Αυτή την θεωσή μας την επιτυγχάνουμε στηριζόμενοι πάνω στο μυστήριο της Αναστάσεως. Το μυστήριο της Αναστάσεως, όπως και όλα τα άλλα που έχουν με την σχέση με την Εκκλησία μας, πρωτίστως βιώνονται στην καρδιά μας. Γίνονται βίωμά μας, κτίσμα μας, το κρατούμε μέσα μας και εν συνεχεία αυτό πλημμυρίζει τη ζωή μας. Πάνω σε αυτό το μυστήριο της Αναστάσεως στηρίζεται και η ελπίδα μας για τους ανθρώπους μας που φύγανε, που προηγήθηκαν από εμάς. Εάν δεν πιστεύουμε στη μεταθάνατο και στην αιωνιότητα, στην αιώνια ζωή, για ποιο λόγο να κάνουμε μνημόσυνα, ή να θυμηθούμε. Για ποιο λόγο να ζήσουμε και να έχουμε στην μνήμη μας κάτι το οποίο πεθαίνει. Τελειώνω. Δεν είναι όμως έτσι. Ο άνθρωπος έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Έχει αρχή στα σπλάχνα της μητέρας του ο καθένας την ώρα που γίνεται η σύλληψη. Και μας το βεβαιώνει και ο Μέγας Βασίλειος. Άμα τη συλλήψη, άνθρωπος γάριστη. Τέλος όμως δεν έχει. Διάφορα στάδια στη ζωή μας υπάρχουν. Είμαστε σε εμβριακή κατάσταση, μέσα στα σπλάχνα της μητέρας μας. Ζούμε όμως. Έχουμε ζωή. Έχουμε ύπαρξη. Έρχεται η ώρα που φεύγουμε από τη μητέρα μας. Βγαίνουμε σε έναν άλλο κόσμο. Ζούμε και εκεί. Βιώνουμε καταστάσεις. Δημιουργούμε. Χαράζουμε τη δική μας πορεία. Και αναλόγως τις αποφάσεις μας και τι πορεία έχει διαλέξει ο καθένας, έχει και το αποτέλεσμά του. Έρχεται όμως και το επόμενο στάδιο που διακόπτει αυτή την παρούσα κατάσταση και είναι αποτέλεσμα της δικής μας αμαρτίας. Ή να μην η αμαρτία αθάνατος γίνεται, για να μην γίνει και η αμαρτία αθάνατη. Ο ίδιος ο άνθρωπος κατεδίκασε τον εαυτό του σε θάνατο. Ο Θεός μας έβλασε αθανάτους. Γι' αυτό μας ξενίζει και μας πονάει ο θάνατος. Δεν γεννηθήκαμε να πεθάνουμε, αλλά από την παράβαση και την παραγωγή μας δημιουργήσαμε εμείς τον θάνατο για να πάψει πλέον και η αμαρτία. Και έρχεται το τελικό και αιώνιο στάδιο της ένωσής μας με τον Θεό. Αυτή είναι η πορεία μας. Μέσα σε αυτή την πορεία και θα χαρούμε και θα δημιουργήσουμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε. Δεν ξεχνούμε ποτέ τους ανθρώπους μας. Τους έχουμε στην καρδιά μας. Τους έχουμε στη μνήμη μας. Και αυτό που είπαν οι ψάλτες μας, αιωνία η μνήμη αυτό, εναπέκειται στη μνήμη του Θεού. Ο μόνος αιώνιος είναι ο Θεός. Πόσοι δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν περάσαν τον πλανήτη μας. Πέθαναν, κοιμήθηκαν όπως είναι το σωστότερο, ξεχάστηκαν από τους ανθρώπους. Φύγαν και οι συγγενείς, φύγαν και οι φίλοι και οι γνωστοί. Δισεκατομμύρια υπάρξεις πέρασαν. Δεν ξεχάστηκαν όμως και δεν θα ξεχαστούν από την αιώνια μνήμη του Θεού. Εκεί πάει αυτή η ευχή. Ο άνθρωπός μας να είναι αιωνίος η μνήμη του στη μνήμη και την αγάπη του Θεού. Και όλο αυτό στηρίζεται στην Ανάσταση. Στην Ανάσταση που μας δώρησε ο Θεός. Εναγωμένοι αγαπητοί μου, ή να βιώσουμε την Ανάσταση με χαρά ή να μείνουμε στην κατάθλιψη, στην πίκρα και στο σκοτάδι.
Πού θα είναι ο διάβολος? Ο καθένας επιλέγει. Ή ανάσταση και χαρά ή όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε, δεν ξεχνούμε, δεν δυσμονούμε, η ανατροπή μας είναι στην καρδιά μας και στην μνήμη μας, αλλά όμως συνεχίζουμε την πορεία μας με τον Αναστάντα Κύριο, να δώσει ο Θεός και στις ψυχές των ανθρώπων που φύγανε στο Παράδεισο, αλλά και σε εμάς να βιώσουμε την αγάπη του Θεού και την Ανάστασή Του από εδώ για να είμαστε αιωνίως συνδεδεμένοι εκεί. Αυτή την εβδομάδα έχουμε καθημερινά Θεία Λειτουργία, όπως εξάλλου γνωρίζετε. Δευτέρα απόγευμα, Τρίτη απόγευμα και Πέμπτη απόγευμα είναι οι παρακλήσεις που γίνονται στο ναό μας κάθε εβδομάδα όλο τον χρόνο. Τα μνημόσυνα θα δώσουν καφέ της Αγγελικής στο μεζοδοπολείο του Ορνάκη, της Θεοδόρας στο μεζοδοπολείο η Αγορά, του Γεωργίου στον Τσολιά και η Αναστασία στην Φλόρα. Να δώσω ο Θεός καλή και ευλογημένη εβδομάδα, καλή δύναμη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσας και της εν τιμή μας η ζωή χαρισάμενο.